Γεια σε όλους και όλες. Λοιπόν, έχω το Under Armour Flow Future 2. Flow Future γενικά. Σε αυτό το χρώμα που τώρα είναι φθηνό αυτό το καιρό. Εντάξει, έχω αρχίσει να τα δείξω, αλλά ο λόγος είναι ότι δεν αξίζουν. Γενικά τη Flow δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το Flow πλέον. Καθόλου. Δεν αξίζει. Αυτό που κάνει Under Armour είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, το Future 2 έχει τη γνωστή σόλα Flow, η οποία είναι πολύ σκληρή, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον. Και εδώ έχει και ύψος, παρότι είναι χαμηλό, βλέπετε. Εδώ έχει ύψος η σόλα, δεν αξίζει. Το ένα είναι καλύτερο, είναι πιο κάτω. Επίσης το έχουν στενέψει. Το έχουν κάνει στενό, περιέργως. Το χάλασαν και αυτό, ενώ το πρώτο ήταν ωραίο. Και το κάνανε με πολύ κακό υλικό. Το πάνω υλικό είναι σαν σακούλα, σαν νάιλον, μια βλακεία. Μια πλαστικούρα, ένα πράγμα, δεν αξίζει καθόλου. Το καλό είναι ότι η γλώσσα από μέσα ενσωματώνεται στο παπούτσι και ο πάτος όμως δεν βγαίνει. Δεύτερο φάουλ. Τρίτο βασικά. Κλείδωμα έχει πολύ καλό, ομολογουμένως, και βλέπετε εδώ μια στιγμή το έβαλα, κοιτάξτε εδώ πως τσάκισε. Πολύ κακή ποιότητα. Αλλά θα το συγχωρούσα αν άξιζε η εφαρμογή. Δυστυχώς στενεύει. Δηλαδή πρέπει να έχεις μόνο κανονικό πόδι ή μικρό πόδι. Αν έχεις πόδι πλατυποδίας και τα λοιπά, ξέχασέ το. Καλά, εσένα δεν θα σου αρέσει γενικά γιατί πατάς και χαμηλά. Δεν αξίζει. Αλλά και οι άνθρωποι που πατούν καλύτερα, δεν αξίζει να ρισκάρετε, ρε παιδιά. Θα χάσετε και τη μέση σας και τις πατούσες σας. Οπότε τίποτα. Το κάτω μέρος αξίζει ακόμα περισσότερο. Το traction αξίζει full. Πολύ καλό. Γραπώνει τρομερά. Έχει αλλάξει λίγο το μοτίβο. Γραπώνει καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Όλη η σειρά γενικά που έχει Flow, τα κάρι όλα. Οι φετινές εξωτερικές είναι ακόμα πιο δυνατές από τις προηγούμενες. Σε φάση που κάποιοι πονάνε με τα σταματήματα. Τέτοια φάση μιλάμε. Εγώ βέβαια δεν το έχω νιώσει ποτέ αυτό. Αυτά τα λένε οι ξένοι που το παρακάνουν για τις προβολές τους. Εγώ θα σου πω ότι είναι μια χαρά. Και για μένα μου αρέσει αυτός ο σχεδιασμός μοτίβου που έχουν κάνει. Εμένα με βολεύει πιο πολύ στο πάτημα. Αυτό που δεν με βόλεψε είναι το ύψος. Το έχουν υψηλώσει σε σχέση με το ένα. Που και πάλι μπορεί να τους το συγχωρούσα αν ήταν καλός ο αφρός. Ο αφρός αντί να βελτιώνεται είναι ίδιος και χειρότερος. Οπότε δεν αξίζει σε καμία περίπτωση, όχι 100 και με 60-70 ευρώ που το βλέπω, ούτε 10 ευρώ δεν αξίζει. Γιατί δεν με νοιάζει. Ακόμα και τέλειο να ήταν το άλλο μέρος, όταν ρε παιδιά αυτό που πατάς είναι μια πέτρα, δεν μπορείς.